Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε μην και και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα η βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης καιλίδος, και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Έχω εγώ μια απορία εδώ που μου ήρθε εμένα κατευθείαν και μετά, αν έχετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε, θα αφήσουμε λίγο χρόνο για να έχουμε μια συζήτηση. Λέει, λοιπόν, η ερώτηση του αδερφού αυτού, γιατί τόσο πόνος σήμερα και γιατί πόνος στη ζωή μας. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο είναι πολύ δικαιολογημένο, βέβαια, διότι είναι κάτι που απορεί ο άνθρωπος πώς υπάρχει τόσος πόνος στη ζωή μας και μάλιστα όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει κανείς, αυξάνουν και οι δυσκολίες και οι περιστάσεις που βιώνει ο άνθρωπος στην πορεία της ζωής του, αλλά φαίνεται ότι και γενικότερα ο πόνος είναι κάτι που είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Όχι πως παλαιότερα δεν υπήρχε πόνο. Υπήρχε πόνο και παλαιότερα, σίγουρα. Πάντοτε υπήρχε ο πόνο στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά σήμερα έχω μια δυνατότητα πληροφόρησης του παγκόσμιου πόνου. Παλαιότερα γινόταν έναν κακό σε έναν τόπο, το μάθηναν οι άνθρωποι της περιοχής και αν ακουγόταν και σε κάποια άλλη περιοχή πιο απομακρυσμένη. Δεν είχαν οι άνθρωποι τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Αυτό το μεγάλο καλό της άμεσης γνώσης πολλών πραγμάτων είναι και μεγάλο καλό, αλλά είναι και μεγάλο κακό. Γιατί μας βομβαρδίζει με μία πληθώρα πληροφοριών και γεγονότων και καταστάσεων που αυτό το πράγμα και μόνο του δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια δυσκολία, μια μεγάλη δυσκολία. Βέβαια αυτό ίσως να μην το καταλαβαίνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, διότι δεν έχουν βιώσει το, το άλλ, την άλλη κατάσταση, δηλαδή να μην ξέρεις τι συμβαίνει γύρω σου, να ξέρεις μόνο όσα είναι κοντά σου. Αλλά αυτή η δυσκολία η σημερινή φαίνεται έντονα σε νέους ανθρώπους που έχουν μέσα στη ψυχή τους μεγάλη ανασφάλεια, φοβίες, σλήψη γενικά και μία έτσι απορία για το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με νέα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν φαινόμενα κατάθλιψης, μια έτσι παρέτησης από τα πράγματα της ζωής τους μια αδιαφορία προς οτιδήποτε είναι μπροστά τους και μια απουσία νοήματος ζωής. Όλα αυτά νομίζω είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής που έχουμε σήμερα και όλων αυτών των δεδομένων. Ε, εγώ επειδή έζησα στο Άγιον Όρος τα χρόνια που δεν υπήρχε και στο Άγιον Όρος πληροφόρησης δεν υπήρχαν τότε στο Άγιον Όρος ούτε ούτε νέα, ούτε εφημερίδε, ούτε τηλεοράσει, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε και τώρα υπάρχουν σε μεγάλη έκταση, αλλά υπάρχει κάποια σχετική πληροφόρηση. Αλλά τότε ήταν ακόμα πιο, τα πράγματα πιο αρχαίγωνα. Και εκεί που ζούσαμε εμεί στι σκήτες, στην έρημο, δεν είχε καθόλου δυνατότητα γνώση των πραγμάτων. Και είδαμε πώς ήταν οι άνθρωποι χωρίς βομβαρδισμό, ποικίλων, ειδήσεων. Οι άνθρωποι ζούσαν απλά, όμορφα, ήσυχα, ταπεινά, χωρίς καμιά δυσκολία, προσεύχονταν και υπερόλου του κόσμου. Αν εμάθαιναν κάτι, κάποιος έλεγε κάτι που ερχόταν εκεί από τον κόσμο, μαθαίναν κάτι και προσεύχονταν γι' αυτό, αλλά δεν είχαν αυτήν την καταιγίδα των ειδήσεων την οποία έχουμε σήμερα. Και μου έκανε εντύπωση ένα πράγμα ότι όταν πήγαμε στην Αγγλία με τον Γέροντα Ιωσήφ για να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ, μείναμε δύο μέρες εκεί κοντά στον Άγιο και μετά μας φιλοξένησαν κάποια δικά μας πρόσωπα στο Λονδίνο. Εκείνη τη νύχτα, εκείνη τη νύχτα έγινε η εισβολή δεν ξέρω ότι ήταν στο, στο, Ιράν, στο Κουβέιτ, όχι στο Κουβέιτ, το 1990. Στο Ιράν ήταν, στο Ιράν. Ιράκ. Τέλος πάντων, κάτι από όλα αυτά. Ε, και τα παιδιά του σπιτιού εκεί, τα νεαρά παιδάκια, πήραν το σάντουιτς στην κοκακόνα, τους κάθεταν στην τηλεόραση και έβλεπαν του τους βομβαρδισμούς. Ο γέροντας, ο καημένο στεκόταν και έβλεπε σαν αποσβολωμένο. Στην Παναγία μου θα σκοτωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι μικροί έλεγαν πάνω του, δώσ' του κι άλλε. Και από εκεί, πήγαινε από εδώ, σαν έβλεπε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και κάνω ένα α πούμε γούστο. Ο γέροντας, όμω, ο δεν είχε εμπειρία αυτή τη γνώσεω των πραγμάτων, ήταν πολύ έτσι συναρπασμένος και εκστατικός. Πώς γίνονταν αυτά τα πράγματα. Και βλέπαμε τα αεροπλάνα που απογειώνονταν και δείχνει εκεί σκίτσα πώς θα πάει να χτυπήσει και πόση έκταση θα έχει, ας πούμε, με ένα σπύραυλο, μια βόμβα, ξέρω εγώ τι γινόταν εκεί. Ε, αυτό το πράγμα κάνει τον άνθρωπο να εξοικειώνεται με το κακό, το υπάρχον κακό στον κόσμο. Γίνεται μια εξοικείωση και όταν ακούει ένα νέο δεν έχεις καμιά διάθεση συμπόνιας για τον άλλον άνθρωπο διότι έχεις εξοικειωθεί πλέον με όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν γύρω σου. Ακούσαμε, ακούσαμε κάποιος είπε προχθές ότι στην Γάζα σκοτώθηκαν 12.500 άνθρωποι. Έτσι είναι. Yeah. Περίπου τόσοι από ό,τι λένε. Εντάξει. Το άκουσαν εκεί η παρέα, δεν είναι καλά, και τίποτα υπόψη. Ένα αριθμό. Το είπε και τα νέα σαν ένα αριθμό. Δεν βιώνεις την πανανθρώπινη δυστυχία όταν εξοικειωθεί με το κακό. Ενώ όταν είσαι καθαρός και δεν έχεις εξοικείωση με το υπάρχον κακό στον κόσμο, τότε το βιώνεις πολύ έντονα και πολύ τραγικά και πολύ συμπονέτικα συμπάσχεις με αυτό το κακό που γίνεται γύρω σου. Και θυμούμαι κι εγώ που διηγούμαστε πολλές φορές στους γέροντες μας κάποια γεγονότα δυσάρεστα και έτσι θλιβερά. Οι γέροντες τα άκουγαν και έπασχαν, δηλαδή ε, η καρδία τους, η ψυχή τους έπασχε με αυτό που ακούαν. Εμείς οι νεότεροι το ακούγαμε πιο ανέστητα. Και πιο νεότεροι από εμά το έλεγαν και γελούσαν κιόλα. Δεν του ήταν τίποτα το δύσκολο. Θυμάμαι μια ημέρα, ένα πρωινό, ξημέρωσε, τελειώσαμε τη λειτουργία και ήρθε ένα καράβι, ένα πλοίο στη σκήτη μας με τουρκική σημαία. Ε, οι πατέρε τρόμαξαν. Τι, τι, συμβαίνει, άρα και μα πιάσανε οι Τούρκοι και δεν ακούσαμε τίποτε. Είχαμε κάτι εσωτερικά τηλεφωνάκια. Πια να ρωτούσαν, ξέρετε κάτι. Πού να ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτε. Ε, έγινε πόλεμο, έγινε καμιά μάχη. Δεν είχαμε ιδέα. Πού να ξέρουμε. Ε, σκέφτηκαν τα γεροντάκια να πάνε να δουν να που γίνεται. Του το πλοίο τι ήθελαν εκεί. Ήταν ένα στρατιωτικό πλοίο τουρκικό με τουρκικέ σημαίε. Σκέφτηκαν απλοί άνθρωποι, απλά γεροντάκια, απλοί άνθρωποι, δείτε πώς είναι οι απλοί άνθρωποι. Σκέφτηκαν και αποφάσισαν να μπουν σε μια βάρκα τρεις-τέσσερις και πήραν και λουκούμια, πήραν και καρύδια, πήραν και φουντούκια, αυτά που για η Να πάνε να κεράσουν τους στρατιώτες και να μάθουν τι συμβαίνει. Λες και αν ήταν πόλεμο, θα τους ε, καλοδεχόντουσαν με τα λουκούμια. Πήγαν βέβαια, εντάξει, του είπαν ότι είχε φορτούνα ανοιχτά και δεν μπόρεσαν να πάνε στην Τουρκία και ήρθαν εκεί να παραχυμάσουν για λίγες ώρες. Και μια φορά στη Δάφνη, ήμουν εκεί στη Δάφνη, στο λιμάνι του Αγίου Όρους, όσοι πάει, πήγαμε από τη Σκήτη να στείλουμε κάτι δέματα με το ταχυδρομείο, είδαμε αστυνομία, στρατών πολλοί στη Δάφνη. Λέμε, τι συμβαίνει άραγε εδώ, τι έχει τόσο κόσμο. Λέει μου ένα γεροντάκι από τα καυσοκαλύβια, λέει μου πίνε ρώτα να δούμε τι συμβαίνει. Πάω και ρωτώ, λέω τι συμβαίνει και έχει αστυνομία και στρατών εδώ. Λέει θα έρθει ο Σαρζετάκης. Ε, εντάξει. Πάω και λέω του παππού, θα έρθει ο Σαρζετάκης. Ποιος είναι αυτός. Λέω, πού ξέρω εγώ. Δεν ήξερα, ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λέω, πίνε ξαναρώτα. Πάω και ξαναρωτώ τον στρατιώτη, λέω, ποιος είναι αυτός ο Σαρζετάκης. Αυτός παραξηγήθηκε. Νομίζω ότι τον κοροϊδεύα. Κότε ψάχνουμε, μπορούμε να μπελάμε την αστυνομία. Νομίζω ότι του κάνω πλάκα. Και μου αγρίεψαν. Αλλά τόση άγνοια αν είχαν οι άνθρωποι αυτοί των κοσμικών πραγμάτων. Αλλά αυτή η άγνοια, η οποία είναι και εντάξει, δεν μπορεί σήμερα να πει σε έναν άνθρωπο να μην έχει γνώση των γεγονότων που συμβαίνουν γύρω του. Αλλά αυτή η άγνοια των κοσμικών πραγμάτων έφερε στους ανθρώπους μια αγνότητα, μια καθαρότητα, μια ευαισθησία. Ήταν ευαίσθητοι άνθρωποι. Σε ό,τι άκουγαν, το εδεχόντουσαν με πολύ ευαισθησία. Ενώ όταν ο άνθρωπος εξοικειωθεί με το υπάρχον κακό γύρω του, σκληραίνει η καρδιά του και δεν είναι ευαίσθητος, δεν έχει ευαισθησίες που πρέπει να έχει. Ή αν είναι εκφύσιος ευαίσθητος, φτάνει στο άλλον άκρο, στην υπερευαισθησία και βυθίζεται στι καταθλίψει και στα ατέλειωτα γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο και δεν έχει κουράγιο να προχωρήσει τη ζωή του και να εφαρμόσει αυτά τα οποία ε, πρέπει να κάνει σαν νέο άνθρωπο και να οικοδομήσει τον εαυτό του. Ο πόνος λοιπόν είναι ένα γεγονός το οποίο ο Θεός δεν τον έπλασε τον πόνο. Δεν δημιούργησε ο Θεός πόνο στη ζωή μας. Ούτε μας έπλασε για να πονούμε και να θλιβόμαστε και να υποφέρομαι. Ο Θεός μας έπλασε και μας έβαλε εξ αρχής στον παράδεισο της τρυφής, λέγει η Αγία Γραφή. Μας έβαλε στον παράδεισο, στον κήπο εκείνων, τον επίγειο, ο παράδεισος της Εδέμ ήταν επίγειος ο σαν ήταν κήπος επίγειος, και εκεί ο άνθρωπος είχε εντολή από τον Θεό να εργάζεται και να φυλάτει τον χώρο εκείνο. Και ταυτόχρονα να ζει συνεχώς μέσα στην κοινωνία του Θεού. Και δεν υπήρχε πόνος, ούτε κόπος, ούτε θλίψη, ούτε στενοχωρία, ούτε θάνατος, ούτε αρρώσκες, ούτε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για αυτήν τη ζωή. Έτσι είναι φύση τη δημιουργία μας. Όμως, οι πτώσει του ανθρώπου η εισήγαγε στη ζωή μας όλα τα υπόλοιπα. Τον πόνο, τον κόπο, τη σλήψη, τη στεναχωρία, τι αρρώσκες, τη φθορά, το γύρα, τον θάνατο και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι παίρνει υπόσταση ο πόνο από την αποστασία μας από τον Θεό. Που δεν σημαίνει ότι όποιος πονά και θλίβεται και ταλαιπωρείται είναι αμαρτωλός. Όχι όλοι οι άνθρωποι πλέον. Υποκείμεθα στον πόνο και στον κόπο και στη θλίψη και στην φθορά και στον θάνατο, όλοι οι άνθρωποι. Και οι δίκαιοι και οι αμαρτωλοί και οι Άγιοι και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά η διαφορά είναι ότι ενώ όλοι υποκείμεθα στο ίδια πράγματα, όλοι θα αρρωστήσουμε, όλοι θα πεθάνουμε, όλοι θα δοκιμάσουμε θλίψεις, στεναχωρίες και δυσκολίες στη ζωή μας, η διαφορά είναι ότι ο, οι άνθρωποι του Θεού, έχουν ένα δικό τους τρόπο με το οποίο αντιμετωπίζουν τα γεγονότα αυτά και τα αξιοποιούν πνευματικά και γίνονται, μεταποιούνται αυτά όλα τα πράγματα σε ζωή αιώνιων, ενώ οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό ε, τα μεταποιούν σε κόλαση αιώνιων. Γίνεται βάσανος η ζωή τους, αγωνία, φοβίες, ταλαιπωρίες, φόβοι, κίνδυνοι και χίλια δύο άλλα πράγματα τα οποία βιώνω καθημερινά. Αυτό είναι μια τελεπορία. Διότι, εάν δεν ξέρεις να αξιοποιήσεις πνευματικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις στη ζωή σου, σίγουρα όλα αυτά θα σε βουλιάξουν. Είναι σαν κάποιον ο οποίος δεν ξέρει να κυβερνήσει μια βάρκα, γίνεται φουρτούνα και βουλιάζει. Ενώ ένας καλός καραβοκύρης ξέρει να κυβερνήσει τη βάρκα σε μια φορτούνα και επιπλέει και μάλιστα μπορεί να πιάσει και ένα βραβείο ανταργαθήματος. Και όπως έλεγαν και οι γεροντάδες μας, όταν έχεις φορτούνα, <coughs> αντί να καταργέσει τη θάλασσα, μάθε καραβοκύρης. Μάθε να κουμαντάρεις τον εαυτό σου μέσα στην φορτούνα της δυσκολία της ζωής και έτσι θα βγεις πέρα. Πολύ περισσότερο, εάν σε αυτήν τη δυσκολία μάθεις να επικαλείσαι τον Χριστό. Βάλεις τον Χριστό μπροστά σου και βάλεις τον Χριστό και, και η δαιμόνα σου και κυβερνήτη του σκάφου της ζωής σου και έτσι γίνεται ο Χριστός οδηγός της ζωής σου και δεν έχεις αγωνίες και φόβους. Οι Άγιοι λοιπόν μπορούν να ταξιοποιήσουν τα όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό είναι και η αξία την οποία δίνει και ο Θεός στον πόνο και στον κόπο. Διότι Εάν δεν μπορεί να τα, να τα μεταποιήσεις, τότε ο πόνος γίνεται πραγματικά σαν το φαρμάκι, σαν το δηλητήριο. Που αντί να γίνει φάρμακο στον εαυτό σου, <coughs> γίνεται φαρμάκι, γίνεται δηλητήριο και σε σκοτώνει και σε ταλαιπωρεί. Πώς όμως ο άνθρωπος μπορεί να κουμαντάρει, να τακτοποιήσει τον πόνο με το να σκέφτεται συνεχώς ότι ο Θεός βλέπει τη ζωή του ολόκληρη. Τίποτα δεν είναι άγνωστο στον Θεό. Τίποτα από όσα πάσχομαι, από όσα υποφέρομαι, από όσα έχουμε, δεν διαλανθάνει της προσοχή του Θεού. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μήπως ο Θεός δεν με προσέχει εμένα ή δεν ξέρει το πρόβλημά μου ή δεν κατάλαβε την αγωνία μου και τη δυσκολία μου και έχω πρόβλημα με τον Θεό. Εμεί οι άνθρωποι μπορούμε να το πούμε αυτό. Μπορεί να βλέπει έναν άνθρωπο απέναντί σου να έχει χίλια προβλήματα και να μην το καταλάβει. Υπάρχουν περιπτώσει, ακόμα και με στο σπίτι μα μπορεί να είναι, που μπορεί να ταλαιπωρούνται και εμεί να μην ξέρουμε ότι ο αδερφό μα, ο σύζυγό μα, η οικογένειά μα έχει πρόβλημα. Και να νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Αλλά για τον Θεό δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει την ακλόνητον πίστη ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος βλέπει τα πάντα και ξέρει τα πάντα και άρα ξέρει την δυσκολία που περνά και βλέπει τον αγώνα και την αγωνία που, που, που έχει και όλα τα ξέρει ο Θεός και όλα τα βλέπει και όλα τα παρακολουθεί με πάσα ανακρίβεια τότε γεννάται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μια έτσι ειρήνη. Ξέρει ότι ο Θεός είναι παρόν. Σίγουρα θα περάσει την δυσκολία, δεν θα την γλιτώσει. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του Θεού δεν θα περάσουν δυσκολίες. Αυτό που λέμε καμιά φορά στα παιδιά μας, να είσαι καλό παιδάκι, να πηγαίνεις στην εκκλησία, σε βοηθά ο Θεός, να είσαι καλός μαθητής και να σου πηγαίνουν καλά, αυτό είναι λάθος. Δεν σημαίνει ότι αν είμαστε άνθρωποι της εκκλησία θα μας πάνε όλα καλά δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα περάσουμε κι εμείς ό,τι περνούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και μάλιστα, καμιά φορά εμείς περνούμε και περισσότερα. Γιατί έτσι ο Θεός θέλει να δώσει παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής στους υπολείπους ανθρώπους που είναι πιο αδύνατοι πνευματικά. Έχουμε λοιπόν την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι στο τιμόνι. Και αφού ο Θεός είναι στο τιμόνι της ζωής μας, τότε ό,τι και να μας συμβεί, έχουμε ειρήνη, έχουμε ησυχία μέσα στην ύπαρξή μας. Λέμε, ο Θεός είναι εδώ, ο Θεός τα βλέπει όλα, ο Θεός τα ξέρει όλα, ο Θεός τα παρακολουθεί όλα. Δεν τα θέλει όλα ο Θεός. Σίγουρα δεν θέλει την αδικία ο Θεός. Δεν θέλει τον πόλεμο. Σκοτώνονται τόσοι άνθρωποι γύρω μας κάθε μέρα. Θέλει ο Θεός να σκοτώνονται, όχι βέβαια. Θέλει ο Θεός να πεθαίνουν μικρά παιδάκια και τόσοι άλλοι άνθρωποι αθώοι, όχι βέβαια. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Τα ξέρει όμως. Και μόνο που τα ξέρει για μας είναι αρκετό. Ξέρουμε ότι δεν τα θέλει. Και για μας είναι αρκετό αυτό. Ότι δεν τα θέλει ο Θεός. Και δεν ευλογεί τις κακές πράξεις των ανθρώπων. Και αυτό μας απαντά και σε ένα άλλο ερώτημα. Γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Και πώς ο Θεός ανέχεται να ξέρει ότι γίνονται τόσες αδικίες γύρω μας σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός, παιδιά, βλέπει τα πάντα μέσα στην αιώνια προπτική. Δεν τα βλέπει όπως τα βλέπουμε εμείς μέσα στα 70, 80, 90 χρόνια που ζει ο άνθρωπος. Δεν τα βλέπει ο Θεός έτσι τα πράγματα. Βλέπει τον άνθρωπο μέσα στην αιώνια προοπτική του. Και έτσι, εάν ο άνθρωπος αδικηθεί σε αυτήν τη ζωή, τότε τον δικαιώνει αιώνια ο Θεός. Και ιδιαίτερα αυτά τα παιδάκια και οι αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι φύστανται τόσα κακά και πεθαίνουν, άδικα. Είτε από έναν οδυνηρό θάνατο, είτε από μια ασθένεια δύσκολη, είτε από ένα δύσκολο συμβάν, είτε από πόλεμο κτλ. Και δεν φταίει καθόλου ο άνθρωπος σε αυτά όλα τα πράγματα. Τότε ο Θεός που είναι αιώνια δικαιοσύνη δεν θα αφήσει την πρόσκαιρη αδικία να έχει αιώνια διάσταση. Και θα δώσει αιώνια δικαιοσύνη σε όλους τους αδικημένους ανθρώπους. Και έτσι λοιπόν τελικά οι αδικημένοι άνθρωποι βρίσκονται σε πιο πλονεκτική θέση από τους άλλους. Διότι, εντάξει, θα περασει 70 70-90 χρόνια χαρούμενα και ευτυχισμένα αν τα περάσεις. Αλλά αυτά είναι λίγο, είναι λίγα, είναι, έχουν όριο, όριο λήξεως, ημερομηνία λήξεως. Η αιώνια ζωή όμως δεν έχει ημερομηνία λήξεως, είναι αιώνια άρα η δικαιοσύνη του Θεού είναι αιώνια. Και αδικείται ένα παιδάκι, σίγουρα αδικείται, όταν πεθαίνει μικρό και ταλαιπωρημένο και χωρίς καμία ανθρώπινη βοήθεια. Ταλαιπωρείται για λίγο, αλλά έχει αιώνια δικαιοσύνη. Χάνει την πρόσκαιρη ζωή που είναι 100 χρόνια, αλλά έχει απέραντη ζωή μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό ο Θεός δεν θα αφήσει καμιά αδικία να έχει αιώνια διάσταση. Όποιος είναι αδικημένος, αυτός θα έχει διαιώνια δικαιοσύνη από τον Θεό. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μας έλεγε ότι ε, έχω την, την τον λογισμό, έλεγε ότι όταν κοιμηθούμε, όταν φύγουμε από αυτήν τη ζωή και ανοίξουμε τα μάτια μας στην αιώνια ζωή, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό για όλες τις δυσκολίες της ζωής μας. Διότι δηλαδή, τότε θα καταλάβουμε ότι οι δυσκολίες τελικά μα ωφέλησαν πάρα πολύ. Μέσα από τι δυσκολίε μάθαμε πολλά πράγματα. Γίναμε πιο ταπεινοί άνθρωποι. Γίναμε πιο καταδεκτικοί, πιο καλλιεργημένοι, πιο συμπονετικοί, πιο γλυκοί. Ενώ όταν όλα μα είναι καλά και ωραία και ευχάριστα, δυστυχώ ο άνθρωπο έτσι είναι φτιαγμένο με τα που δημιουργείται μέσα στην ψυχή του μια έτσι αυτοικανοποίηση ότι όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, είναι ήσυχα και δεν έχει καμιά δυσκολία και δεν αισθάνεται ούτε τον πόνο των ανθρώπων ούτε δυσκολία αν την δυσκολία την πανανθρώπινη που υπάρχει γύρω του. Ο άνθρωπος ο, ο είναι άνθρωπος που μπορεί να κοινωνήσει με τον πόνο των υπολείπων ανθρώπων. Εάν εσύ έχεις πονέσει, τότε μπορείς να πονείς για τον πόνο του κόσμου όλου. Εάν εσύ έχεις κάνει στο νοσοκομείο, και ξέρεις τον πόνο των, και των αρρώστων και τον κόπο των γιατρών και των νοσηλευτών και όλων αυτών των συγγενών που, 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 που νυχτοξημερώνονται πάνω στα κρεβάτια των δικών τους ανθρώπων. Τότε εύκολα προσεύχεσαι για τους πονεμένους, εύκολα θυμείς τους ασθενείς και εύκολα προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Διότι για να μπορέσει να αγαπήσει τον κόσμο, πρέπει να κοινωνήσει με τον πόνο των ανθρώπων. Να κοινωνήσει με τις ανάγκες τους, με τον πόνο των ανθρώπων. Και οι πονεμένοι άνθρωποι όταν ακούσουν έναν άρρωστο, που ήταν και αυτοί άρρωστοι πριν λίγο καιρό, αμέσως στον νου τους πάει στα δικά τους. Και ξέρουν τι σημαίνει να είσαι άρρωστο, να είσαι στο νοσοκομείο, να έχεις αγωνία, να έχεις δυσκολίες, να έχεις πόνων, κόπων, θλίψεις κτλ. Ενώ κάποιο που δεν δοκίμασε αυτή την εμπειρία, σίγουρα όσοι καλή διάθεση και να έχει, ασφαλώς δεν γνωρίζει, δεν έχει εμπειρία αυτού του πράγματος. Και αυτό βλέπετε και στην ψυχολογία, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να στηρίξει τους άλλους, είναι αυτός ο οποίος εδοκίμασε τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Στον Αγία Σκέπη, παραδείγματος χάρη, Πολλή δουλειά κάνουν τα παιδιά τα οποία ήταν πρώοι Αυτοί που ήταν μέσα στα ναρκωτικά και ξέρουν τα ναρκωτικά και ξέρουν την εμπειρία των ναρκωτικών και καθαρίστηκαν και θεραπεύτηκαν, έγιναν ναι, όπω λένε ήδη. Αυτοί μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ του άλλου ανθρώπου γιατί ξέρουν τι περνά ένα ναρκωμανή. Αν δεν ξέρει, λέει λόγια καμιά φορά τα παιδιά δεν είναι και προσγειωμένα. Με μια φορά που πήγα ένα παιδί ναρκωμανί στην Αγία Σκέπη, πάλι μου πού ξέρεις εσύ που ξέρει τι ναρκωτικά τι μου λε εμένα τώρα. Ήρθε και μια φορά χόρτο, δεν ήρθε, αν και πρέπει να πιω βέβαια. Αλλά σίγουρα δεν ήξερα, δεν μπορούσα να γνωρίζω την εμπειρία αυτών των ανθρώπων. Αλλά εκείνοι που γνωρίζουν την εμπειρία των ανθρώπων αυτών, μπορούν να του παρηγορήσουν και μπορούν να του απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία έχουν και στι αντιρρήσει που έχουν στη ζωή τους. Βάζουμε λοιπόν το Θεό μπροστά μας και τότε έχουμε ελπίδα ότι η ζωή μας έχει μια σταθερότητα, ότι ο Θεός παρακολουθεί τα πάντα. Τίποτα δεν ξεφεύγει από την πρόνοια του Θεού. Όλα τα βλέπει ο Θεός, όλα τα ξέρει, όλα τα γνωρίζει. Και μετά έχουμε και μια απέραντη πίστη ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει μόνος μας μας το είπε ο ίδιος, ότι δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από τη δύναμή μας. Πάντοτε ο Θεός είναι παρόν, είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, μας στηρίζει, μας παρηγορεί, μας ενισχύει, μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αλλά και ταυτόχρονα, ξέρετε, ο πόνος είναι και κάπως καθαρτήριος, καθαρίζει την ψυχή μας από πολλά λάθη τα οποία έχουμε κάνει δηλαδή η ψυχή μας, η ύπαρξή μας, είναι επεβαρημένη με τις διάφορες ατασταλίες που κάνουμε στην πνευματική μας ζωή, με τη σκληρότητά μας, με τη σκληροκαρδία μας, με τον εγωισμό μας, με τη φιλιδονία μας, με τη φιλαργυρία μας, με όλα αυτά τα πράγματα. Όταν μπούμε στο καμίνι του πόνου, τότε καθαρίζομαι από όλα αυτά τα δύσκολα γεγονότα και τότε καταλαβαίνουμε και τι είναι φιλιδονία και τι είναι φιλαργυρία και τι είναι η φυγοπονία και όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν και μας ταλαιπωρούν και τότε καταλαβαίνω και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πολλοί λένε σαν την υγεία δεν έχει. Βέβαια καλό είναι και αυτό, έτσι είναι. Είναι σημαντικό πράγμα η υγεία. Αλλά σίγουρα ο άνθρωπος έχει ημερομηνία λήξης. Οπότε πρέπει να βρει έναν τρόπο να νικήσει την φθορά, να νικήσει τον θάνατο. Ό,τι και να κάνεις, όσο, όσο και να παρηγορηθείς ανθρωπίνος, και να γλιτώσεις από όλα αυτά τα οποία σε ταλαιπωρούν, θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Στέκει μπροστά σου το γεγονός της εξόδου σου από τον κόσμο αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λύσουμε το θέμα του θανάτου. Και αυτό το βρίσκει κανείς μόνο κοντά στον Χριστό και στην Εκκλησία. Μόνο όταν ο άνθρωπος ζει κοντά στον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει αυτή την ελπίδα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και έχει θάρρο και υπομονή και εισέρχεται μέσα στον χώρο αυτού του θανάτου, που δεν είναι οικείος χώρος, δεν είναι για μα, βέβαια, αλλά είναι κάτι δεδομένο σε μας που έχει έτσι μια ελπίδα και μια παρηγοριά, που μου έκανε εντύπωση. Χθες είχαμε μια κηδεία στον Άγιο Ιερακλήδιο. Χθες ήταν η κηδεία, έξι λεπτομέρους δεν είναι χθες ή εφτά, έξι. έξι. Κοιμήθηκε μια μοναχή 65 χρόνων. Αυτή η μοναχή είχε σπουδάσει χημεία στην Αθήνα και έγινε μοναχή μετά από τέλειωση τη σπουδές της. Είχε ένα πρόβλημα με την υγεία, θα έκανε μια εγχείρηση καρδία, αλλά είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να μην αντέξει. Και πράγματι δεν άντεξε. Την παραμονή, λίγε ώρε πριν την εγχείρηση, τη μίλησα στο τηλέφωνο. Τη λέω: Πώ είσαι, αδερφή, είσαι καλά. Λέει: Καλά είμαι γέροντα, δόξα τω Θεώ. Οι γιατροί μου είπαν ότι μπορεί να μην ξυπνήσω, μπορεί, να, να πεθάνω στην εγχείρηση. Αλλά του είπα να μην φοβούνται, να κάνουν την εγχείρηση, είναι το ότι θέλει ο Θεό. Και να μου δώσει την ευχή σου, Γέροντα, και όπω θέλει ο Θεό, στα χέρια του Θεού είμαστε. Λέω, αισθάνεσαι φόβο. Μου λέει, γέροντα, έχω 40 χρόνια που είμαι στο μοναστήρι. Αυτή την ώρα την επερίμενα εδώ και χρόνια. Δεν αισθάνομαι φόβο. Ό,τι θέλει ο Θεός. Είμαι στα χέρια του Θεού. Έχω ειρήνη στην ψυχή μου. Και πράγματι έτσι ειρηνικά προχώρησε και κοιμήθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, δεν αντέξει η καρδία της. Και ήταν το λείψανό της έτσι πολύ ειρηνικό και φρόσινο βλέπει κανείς ότι νικάται ο θάνατος. Με τον ζωοδότη Χριστό νικάται ο θάνατος. Ενώ χωρίς Χριστό μπορεί να ζήσει ευτυχισμένα όλη σου τη ζωή, αλλά ο θάνατος θα έρθει μπροστά σου σε ένα φοβερό πράγμα που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δεν ξέρεις πώς θα τον αντιμετωπίσει. Και είναι μια απειλή για τον άπιστον άνθρωπο ο θάνατος, μια απειλή. Ενώ για τον πιστό είναι μια ελπίδα διότι δια του θανάτου εισέρχεται στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι, τους πόνους, τις δυσκολίες, τον θάνατο, τις ταλαιπωρίες, τις αδικίες, όλα αυτά που συνθέτουν με, ένα, με μια λέξη τον πόνο, τον χρησιμοποίησαν για να θεραπευθούν ήδη, να καθαρθούν από τα πάθη τους, από τις αμαρτίες τους, από τα λάθη τους, από τα αμαρτήματά τους, από τα λάθη που έκαναν και ήδη, καθαίρονται μέσα από τους πόνους. Και λέει και λένε και οι πατέρες, ο άνθρωπος καθαίρεται ή εκουσίων πόνων ή εκουσίων επιφορών. Δηλαδή στα νέα ελληνικά, ο άνθρωπος καθαρίζεται ή κάνοντας εκούσια θεληματικά κόπους και μόχθους πολλούς για τη σωτηρία του, όπως έκαναν οι ασκητές, οι οποίοι εκοπίαζαν πάρα πολύ με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές, με κόμπους πραγματικά μεγάλους ε, για να καθαρίσουν την ψυχή τους και τον εαυτό τους από την αμαρτία ή διακουσίων επιφορών ή κάνοντα υπομονή στις ακούσιες επιφορές, σε αυτά που έρχονται ακούσια, που δεν τα προκαλούμε εμείς. Έρχεται μια αρρώστια, δεν την προκαλέσαμε εμείς. Είσαι από μόνη τη. Είναι ακούσιο, δεν, δεν είναι ακουσίω που αναλάβαμε αυτό το φορτίο. Δι' αυτόν τον τρόπο, με υπομονή, με προσευχή, με καρτερία, καθαρίζεται ο άνθρωπο και λαμπικάρεται η ψυχή του και γίνεται πιο, πιο καθαρό ενώπιον του Θεού. Και μετά προχωρεί στο φωτισμό ο άνθρωπο, αγωνιζόμενο πάλι εκουσίω μέσα στην μελέτη, στην προσευχή και στον αγώνα που θα κάνει, και εισέρχεται πλέον στη θέωση που γίνεται τέκνο του Θεού κατά χάρη. Έτσι λοιπόν, οι πόνοι και οι κόποι και οι δυσκολίες, παρόλο που δεν είναι έργα του Θεού, δεν τα έπλασε ο Θεός, δεν τα θέλει ο Θεός, δεν τα ευλογεί ο Θεός. Εν τα μεταπτωτικά μετά την πτώση μας, είναι φυσικά φαινόμενα στη ζωή όλων μας, ανεξαιρέτως των πάντων. Και ο Χριστός μας ο ίδιος εδοκίμασε θάνατον, οδυνηρών και ατιμωτικών, εδοκίμασε ε, την αδικία και την εξουθένωση των ανθρώπων και υπέμεινε όλα αυτά για να μας δείξει ότι και αυτός ο άνθρωπος πέρασε από τον ίδιο δρόμο που περνούμε και εμείς. Και μάλιστα κανένας δεν θα δοκιμάσει τον πόνο που δοκίμασε ο Χριστός. Όχι γιατί δεν δοκιμάζουν πιο μεγάλα βασανιστήρια. Σίγουρα υπάρχουν Άγιοι που υπέφεραν πιο μεγάλα βάσανα από τον Χριστό. Αλλά γιατί δεν πόνεσαν πιο πολύ, διότι δεν είχαν την ευαισθησία του Χριστού. Ο Χριστός ήταν αναμάρτητος, ήταν τελείως αγνός και άμμομος. Και έτσι δοκίμασαν τον πόνο των ανθρώπων στον έσχατο βαθμό της ανθρωπίνης υπάρξεως. Το ίδιο και η Παναγία Μητέρα μας. Εμείς οι άνθρωποι, κι αν έχουμε και καμιά δυσκολία και πονούμε, ξέρουμε ότι έχουμε και αμαρτίες και εμείς κάναμε άλλα κακά. Και έτσι ξοφλούμε και λίγα από τα κακά που κάναμε. Ε, μέσα από όλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος αποκτά υπομονή και καρτερία. Και γίνεται γλυκός άνθρωπος. Ο πονεμένος άνθρωπος έχει γλυκύτητα. Είναι σαν το φαγητό το ψημένο που είναι εύγεστο, είναι όριμο, είναι ωραίο. Και το τρως και το απολαμβάνει και χαίρες. Και λες τι ωραίο φαγητό. Έτσι είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν στη ζωή τους εψήθηκα μέσα από τις περιπέτειες της ζωής και είναι άνθρωποι ισορροπημένοι και άνθρωποι που ξέρουν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σταυροβούνι εκείνη την ημέρα που πέθανε ο Μακάριος και ήμουν παιδάκι, ότι νέος ήμουν, ήμουν 22, όχι λιγότερο. Το 77 πεθαίνω ο Μακάριος. Του 59 γεννήθηκα εγώ, πόσα χρόνια έχει, 18 χρόνια. Και θυμάμαι, είμαστε πάνω στο μοναστήρι και μας πήραν τηλέφωνο, είχε τότε ένα τηλέφωνο με τη Μανέλα, αυτή που γύριζε έτσι δασικό, και είπα στον γέροντα τον ότι πέθανε ο Μακάριος. Και μα είπε, πέθανε ο Μακάριος. Εμείς τρομάξαμε, τι θα γίνει τώρα που πέθανε ο Μακάριος. Ηταν το εισβολή, η νοπή, ήταν ένα-δύο χρόνια που είχαμε από την το εισβολή των Τούρκων. Κατεβήκαμε κάτω στην Αγία Βαρβάρα να φύγουμε να πάμε στα σπίτια μα. Βρήκαμε τον γέροντα τον Γερμανό. Ήταν πα στο τράκτορ και φόρτωνε πράγματα να πάρει στα χωράφια. Του φίλησαμε με το χέρι, του λέμε γέροντα και πεθαίνω μακάρι. Ναι, λέει ο Θεό να αναπαύσει. Του λέω τι θα γίνει τώρα γέροντα. Ό,τι θέλει ο Θεό, τι θα γίνει. Ε, πέθανε ο Μακάριο, ο Θεό δεν πέθανε. Εντάξει, ο Μακάριο πέθανε, αλλά ο Θεό δεν πεθαίνει. Είχαν την ελπίδα στο Θεό είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν χάναν την ειρήνη του. Διότι η ελπίδα στο Θεό να ειρήνη. Και σίγουρα περνούν τη δυσκολία των υπολείπων δεδομένων. Αλλά η ειρήνη του Θεού βασιλεύει στι καρδιέ των ανθρώπων, που έχουν δοκιμαστεί, έχουν οριμάσει, έχουν ισορροπία. Δεν έχουν πράγματα έτσι ε, εξτρεμιστικά μέσα στο χαρακτήρα του. Αυτό ήθελα να σας πω για τον πόνο. Επειδή μπορεί να θέλετε να ρωτήσετε κάτι από αυτού, αν θέλετε, έχουμε 10 λεπτά. Ναι. Υπουργέ Γεωργία. Σήμερα είναι 7 Δεκεμβρίου, σωστά. Είναι, ναι. είναι το, η κοιμήση του Γερόντα Εφρέμ, σωστά, τη Αριζόνα. Ναι. Θέλετε να μα πείτε κάτι έτσι με τα θανάτια, α πούμε, του Γερόντα. Σε κάποιο θαυμαστό γεγονό που, που, σίγουρα φτάνουν στα αυτιά σα και από Αμερική και από άλλα πνευματικά παιδιά του. Έτσι, μνημόσυνο. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, σήμερα κοιμήθηκε. Εμεί το μάθαμε, βέβαια, το πρωί τη 8η. Διότι είναι η διαφορά τη ώρα στην Αμερική ήταν τέτοια ώρα, αλλά σε εμάς ήταν πρωί της Κυριακής, Σάββατο βράδυ και ο γέροντας. Και εντάξει, τι να πω παιδιά, είπα μερικά πράγματα. Περιμένουμε να γραφτεί το βιβλίο με τους με το βίον του, που μαζεύουν οι πατέρες από το μοναστήρι διάφορα στοιχεία και εμπειρίες που είχαν διάφοροι άνθρωποι στη ζωή τους. Αλλά το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι ότι να ξέρεις, παραδείγματος χάρη με πήρε μια κυρία από την Αμερική τηλέφωνο και ήθελε κάτι να με ρωτήσει. Δεν την ξέρω αυτήν την κυρία. Και μου είπε ότι πήγαινε στο Γέροντα Εφρέμ στην Αριζόνα. Ήταν από τη Νέα Υόρκη αυτή η γυναίκα. Και μου έλεγε εκεί πόσο ο Εφρέμ την καθοδηγούσε και της είπε πολλά πράγματα για τα παιδιά της, Το οποίο όλα και μάλιστα για ένα από τα παιδιά της της είπε διάφορα πράγματα έτσι σοβαρά και όλα επαληθεύτηκαν και με πήρε καημένη για να μου πει τι θα έπρεπε να κάνει. Ε, η η, η, η δεν έχετε μόνο στα θαυμαστά σημεία. Αυτά παιδιά όσον και αν μας, έτσι, μας θαμπώνουν ας πούμε ε, δεν είναι αυτή η αγιώτηση των Αγίων η αγιότητα των Αγίων έγκυται στη μεγάλη πίστη που είχα. Μεγάλη πίστη στους μεγάλους πειρασμούς, πολύ μεγάλους πειρασμούς. Και ο γέροντας Εφραίμ έγινε Άγιος και ήταν Άγιος από τη ζωή αυτή. Όχι διότι έκαμε θαύματα, αυτά τα κάνουν χάρη του Θεού τα θαύματα. Αλλά διότι έκαμε μεγάλη υπομονή και μεγάλη ταπείνωση. Ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος και πολύ έτσι άνθρωπος, δοσμένος ολόκληρος των θεών. Όταν πήγε στον Άγιο Σοφρόνιο, μια φορά το συνήντησε, τον Άγιο Σοφρόνιο στο Έσεξ, μας έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας ότι ε, χαιρετίστηκαν εκεί οι γέροντες και τα λοιπά και μετά ο γέροντας Σοφρόνιος είπε στους μαθητές του πρώτη φορά είδα τόσο νεκρόν άνθρωπο για τον κόσμο. Είχε τελείως νεκρωθεί για τον κόσμο. Δεν είχε καμία κοσμική, να πούμε, έτσι κίνηση ή επιθυμία μέσα του από τους άνθρωπους, είναι δοσμένος ολόκληρο στον Θεό. Και αυτό το έλαβε βέβαια από τη μεγάλη υπακοή που είχε. Είχε μεγάλη υπακοή στον γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, πήγε και μικρό παιδί κοντά του, 18 χρονών πήγε, έκανε μεγάλη υπακοή και μετά υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και πήγε στην Αμερική, παρόλο που ήταν μεγάλο όταν πήγε στην Αμερική, δεν ήταν νέο παιδί. Ήταν κοντά 60 χρονών που πήγε. Τα Το αγγλικά του ήταν δύο-τρει λέξει. Τίποτα δεν ήξερε. Και ήταν και ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν ησυχαστή, ήταν τη νωρά προσευχή άνθρωπο. Αγιορίτη, ασκητή στην έρημο τα πιο πολλά χρόνια της νεανικής του ηλικίας, μετά ηγούμενος στη Μονή Φιλοθέου. Δεν είχε εμπειρίε των πραγμάτων των εξωτερικών. Αλλά όταν έλαβε την πληροφορία να πάει στην Αμερική να βοηθήσει τους ανθρώπους, έπηγε, έκαμε την υπακοή. Και πήγε παρόλο που πολύ τότε τον κατέκριναν και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί έφυγε από τα Γιάννη Όρο και πήγε στην Αμερική. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν αυτό το πράγμα. Βέβαια, εμείς καταλαβαίναμε ότι για να κάνει αυτό το πράγμα σίγουρα έλαβε την πληροφορία από τον Θεό. Αλλά και ο ίδιο δεν μα το είπε στην αρχή ότι είχε πληροφορία να κάνει αυτή την κίνηση. Και όλοι μείναμε απορριμμένοι. Πώ έφυγε από το Άγιο Νόρο, άφησε το μοναστήρι του και πήγε στην Αμερική. Και στην Αμερική πέρασε πάρα πολλέ δυσκολίε. Πάρα πολλέ δυσκολίε. Απερίγραψε δυσκολίε που ίσω και οι μαθητέ του ακόμα να μην τι μπορούσαν να τι καταλάβουν. Διότι σίγουρα και τα παιδιά που ήταν γύρω του, ήταν παιδάκια, μικροί, νεαροί. Και ο γέροντα ήταν γέροντα, ήταν 60 χρονών άνθρωπο. Και ασφαλώ δεν έλεγε στου μαθητέ του τι δυσκολίε που περνούσε για να μην του σκανδαλίσει, να μην του φοβ, φοβήσει. Διότι ήταν παιδιά νέοι και αυτοί απλοί που ήταν κοντά του και τον ελάτρευαν σαν γέροντάν του. Κι όμω ο γέροντα πέρασε μεγάλη δυσκολία. Αυτό το κατάλαβα όταν πήγα την πρώτη φορά στην Αμερική που πήγαμε να τον δούμε, Είμαστε, είχα και μαζί μου καμιά κοσαριά ανθρώπους και τους μίλησε όλους ο γέροντας, μας δέχτηκε με πάρα πολύ αγάπη διότι είχαμε αυτή την πνευματική συγγένεια και μετά λέει στους ανθρώπους πηγαίνετε τώρα εσείς, θέλω να μείνω εδώ με το ανιψάκι μου. Έτσι με έλεγε επειδή ήμουν του γέροντα Ιωσήφ υποτίθεται πνευματικών τέχνο. Και λέει μου, θέλω να σου πω και εγώ τα βάσανά μου ας σου πω τους πειρασμούς μου, τις συνοχωρίες που πέρασε εδώ. Και μου έκανε εντύπωση. Λέω, εμένα στα τα πεις γέροντα. Λέει, πού να τα πω, πάτερ μου, δεν έχω κάποιον να τα πω. Σου το πω εσένα. Και επί δυόμιση, τρεις ώρες, καθόμαστε εκεί μόνοι μας σε ένα ε, καθιστικό εκεί που είχε το μοναστήρι και μου οδήγηθηκε όλες αυτές τις περιπέτειες που είχε στην Αμερική. Μεγάλες περιπέτειες. Πολλές περιπέτειες. Εκείνε ήταν το σημείο τη αγαιότητα του γέροντα, όχι τα θαύματα. Θαύματα όλοι κάμνομε. Αλλά υπομονή και αγώνα κι έχουν, ελάχιστοι έχουν. Και υπέφερε πάρα πολλά και κινδύνου πολλού, και η ζωή του κινδύνευσε πάρα πολλέ φορέ. Πολλοί επιβουλεύτηκαν για να τον σκοτώσουν ακόμα, και να τον εξουθενώσουν, και να τον εκμηδενήσουν και πέρασε πάρα πολλά και είχε και αυτήν την εμπειρία εκείνου του οράματος που είχε με, το, με την ψυχή του που την κρατούσε στην αγκαλιά του και πέρασε πάρα πολλέ δυσκολίε με αποκορύφωμα των τελευταίων πειρασμών που είχε ε, δύο χρόνια περίπου πριν κοιμηθεί που κάποιο εκεί τον απήγαγε και είχαν περιπέτειες μέχρι τον πρωτογέροντα ήταν με ταλαιπωρίες. Αλλά ήταν πράγματι ένας άνθρωπος του Θεού. Τώρα, αυτό όλα που λέγονται, αυτό που λέγονται και που θα λεχθούν, είναι πράγματι υπερφυσικά γεγονότα. Και νομίζω ότι θα λεχθούν πράγματα τα οποία δεν θα τα πιστεύει ο κόσμος. Τόσο πολύ υπερφυσικά πράγματα λέγονται για αυτόν τον Άγιο. Και εγώ είχα εμπειρία προσωπική από αυτήν την δύναμη του Γέροντα την πνευματική. Αλλά ας τα αφήσουμε να τα εκδώσουν οι πατέρες με προσοχή όπως κάνουν εκεί και τα προσέχουν και τα διαλέγουν με διάκριση να δουν τι θα δημοσιευτεί και τι όχι. Πάντως είναι ένας μεγάλος Άγιος των ημερό μας, της Απόστολος. Αυτός έχει χάρη να αποστολική που είναι μεγάλη υπόθεση. Διότι η Αμερική ήταν ένας χώρος, πολύ κοσμικός χώρος. Αφού στο Άγιον Όρος, όταν είμαστε εμείς, όταν ερχόταν κανένα ιερέας από την Αμερική, δεν το βάλαμε να λειτουργήσει. Διάλεγαν οι πατέρες οι αγιορείτες. Μα μπορούμε να λειτουργούμε με τους Αμερικάνους. Αυτή είναι κοσμικευμένη. Αφού μια φορά είχε ένας δεσπότης να λειτουργήσει στη Μονή του νησίου, είχε ένα αδερφόν ο δεσπότης αυτός, και στη Μονή Διονυσίου. Εκεί ήταν τότε ο Ιηγούμενος, ο πατήρ Γαβρίλ, ο περίφημος εκείνος σοφός άνθρωπος. Ε, είχαν αγρυπνία, πήγε ο Δησπότη να λειτουργήσει και έγινε φασαρία μέσα στο Κυριάκο, στο καθολικό της Εκκλησίας, φώναζαν οι πατέρες και να κάσει ο Δεσπόνης και ξεφόρεσε, δεν λειτουργήσε. Δεν τον ήθελα, δεν ήθελα τους επισκόπους από την Αμερική. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση πολύ εκκοσμικευμένη, πολύ επικίνδυνα, ας πούμε, ξεχαρβαλωμένη όλη, όλη η ακρίβεια της πίστεως. Και πήγαινε ο γέροντας σε αυτόν τον τόπο. Πήγε διότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, ο λαός του Θεού, είχαν μεγάλη απλότητα και πολύ προσευχή. Και οι προσευχές των ανθρώπων και ο πόνος των ανθρώπων έκαμε τον Θεό να πληροφορήσει τον γέροντα να πάει στην Αμερική. Και πήγε πράγματι αυτός ο απλός άνθρωπος, ο λιγογράμματος, ο που δεν ήξερε λέξη στην αγγλικά, που ήταν ένα γεροντάκι τόσο χαμηλό και αντινατούλικο. Αυτός ο, 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 ο νάνος έγινε γίγαντας, αναποδογύρισε στην Αμερική ολόκληρη και έφερε τα πάνω κάτω που τόσο πόλεμο του έκανα. και η, η επίσημη εκκλησία και οι μασόνοι και οι διάφορες οργανώσεις εκεί των α, σιωνιστών και των μοσαντανιστών και των υπολείπων όλων. Αλλά αυτό συνήκησε. Αλλά πέρασε πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα να αποθνίσκω. Κάθε μέρα επέθενε για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη των αδερφών του. Αλλά έκαμε το μεγάλο θαύμα με το μεγάλο θάμμα της Αμερικής. Και σήμερα είναι πραγματικά εις Απόστολος. Έχει χάρη αποστολική. Αυτό έχει αξία. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσουμε που θα βγουν. Υπάρχουν πολλά γεγονότα. Πάρα πολλοί άνθρωποι τον επικαλούνται και εσείς να τον επικαλείστε διότι έχει πολύ χάρη ο γέροντας και μεγάλη εμπαρεσία στον Θεό και όποιος τον επικαλείται τον έχει μαζί του, δίπλα του και βοηθών του και αντιλήπτορα στη ζωή του. Ναι. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω ε, για την εντολή του Χριστού που λέει ότι η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει τα ρούχα του άντρα και ο άντρα τη γυναίκα. Ε, Προφανώ ε, για να μην φορούμε μπαντελόνια, οι γυναίκε. Όμω στι μέρε. Αυτό μας... δεν υπάρχει στην καινή διαθήκη όμω. Στην παλαιά. Στην παλαιά διαθήκη. <laughs> Αυτά ναι. καταργήθηκαν με την καινή διαθήκη. Όλε οι διατάξει τη παλαιά διαθήκη καταργήθηκαν και έμειναν μόνο αυτέ που κράτησε η Αποστολική Σύνοδο. Να απέχουν οι άνθρωποι από τα ειδωλόθητα, από τα πνιχτά και από την πορνεία. Τα άλλα όλα καταργήθηκαν. Δεν σημαίνει με αυτό ότι πρέπει να φορούμε γυναικεία ρούχα ή αντρικά ρούχα. Αλλά να κοιτάζουμε την ουσία του πράγματο. Δεν, εξε, δεν κοιτάζει η Εκκλησία τι ρούχα θα φορέσει. Κοιτάζει να είσαι σεμνό άνθρωπο διότι υπάρχουν πολλών ειδών ρούχα που φορούν οι άνθρωποι. Αλλά η ρούχα, δυστυχώς σήμερα έχει χαθεί και η αίσθηση της σεμνότητας. Λέει στον άλλον άνθρωπο, τα ρούχα σου λίγο. Κοιτάει, τι έχω. Τι, τι έχει, λέει, τα ρούχα μου. Μα απλώς δεν έχει τίποτα. Δεν είναι ελάχιστο δείγμα ρούχου πάνω σου. Δεν το καταλαβαίνω. Έχω χάσει την αίσθηση. Η σεμνότητα είναι εντολή του Θεού. Να είμαστε σεμνοί άνθρωποι. Γεια σας, Γέροντα, την ευχή σας. Να είσαι καλά. Ε, επειδή ο, ο... ο... Γέροντας Εφραίμα έκαμε πολύ έργο στην Αμερική, και αφήσαν πολλά μοναστήρια πίσω, γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα οι μονέ, αν επιτελούν αποστολικών έργων. Ε, δηλαδή άφησαν παρακαταθήκη, αλλά ε, σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα, υπάρχουν. Ε, υπάρχουν, βέβαια, το... υπάρχουν. Ευχαριστώ. Συνεχίζουν το, την παρουσία του εκεί τα μοναστήρια. Άφησε νικουμένου και νικουμένε ο γέροντα. Έβαλε γερόντισε και γέροντε στα μοναστήρια πριν κοιμηθεί ο ίδιο. Και τα μοναστήρια αυτά με τους υπάρχοντες ηγουμένους και ηγουμένες προχωρούν κανονικά την πορεία τους. Και μάλιστα μερικά αυξήθηκαν και πάρα πολύ, έγιναν 40, 50 και έχουν μεγάλη παρουσία στην Αμερική. Μέσα σε πολλές δυσκολίε, βέβαια, γιατί μην νομίζετε ότι είναι εύκολα. Ένα μοναστήρι, αν είναι δύσκολο να γίνει σε μια ορθόδοξη χώρα, σκεφτήκατε πόσο δύσκολο σε μια χώρα μεγαλωμένη τελείως διαφορετικά, με ανθρώπους της χώρας εκείνης πιάσει ένα Αμερικάνο, μεγαλώνει με την Coca-Cola και με τα μαχτώνα, να μου τα λέει και τα πράγματα, και κάνει τον καλό καιρό. Και μετά όταν στέφηκε η Ελλάδα το Δευτέρα την Παρασκευή, εμεί στο μοναστήρι, όταν έγινε αιγούμενο, είχε παιδιά που ήρθαν να γίνουν μοναχοί και δεν είχα φάει ποτέ του όσπρια. Βάλαμε στο τραπέζι φασόλια, δεν ναι, τρώει. Γιατί είναι το μου, δεν φάμε ποτέ μου λέει φασόλια. Τι να πω τώρα σπίτι σου, σουβλάκια. Σουβλάκια <σφίλια> τη κοκακόλα. Είστε στο μοναστήρι να φάει στο πασόλε αλάδοτε. Πού να κάνουμε <σφίλια> τέτοια που μαγειρέψαμε στα λιγκάρια στην Νέα Νέα Σκήτη, είχαμε ένα από την Αυστραλία, ένα Αυστραλό. Μπήκε στην κουζίνα και μαγείρευε ο αδερφό του στα λιγκάρια. Κάτι μεγάλο αλίγκαρο έτσι. Ούτε και μέρα με ενθουσιάζει, αλλά εντάξει, τώρα τρώγαμε. Τι να κάνουμε. Λέει, αυτά για τους γάτους, τα το μαγειρεύετε. <laughs> λέει, όχι, πατέρα μου, δεν είναι για τους γάτους. Λέει, για ποιους είναι, λέει, για μας. Λέει, σίγουρα θα στεύεστε. Δεν αστευόμαστε καθόλου, το μεσημέρι θα δεις την τράπεζα. Ήρθε στην τράπεζα, μόλις δείτε τα πιάτα για τα καραόλους. Ήταν <laughs> να βγάλει τα άντερά του. <laughs> Πού να ε, ε, κάνει τέτοιο πράγμα. Ούτε να το σκεφτεί δεν μπορούσε. Ούτε να το σκεφτεί. Άρα λοιπόν, και λέω τα πιο απλά, πού να μπει στο πνεύμα του μοναχισμού ένα σύγχρονο νέο άνθρωπο. Παρά τα αυτά, αγωνίζονται, προσπαθούν, φυλάτουν αυτό όλα που του είπε ο Γέροντα και υπάρχει ο μοναχισμό και τα μοναστήρια είναι εκεί και μαρτυρούν την Ορθοδοξία. Πολλοί Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι βρίσκουν παρηγοριά στα μοναστήρια αυτά και η Αμερική πλέον έχει αλλάξει τελείω πρόσωπο. Έχει έντονη την παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και παραδοσιακά όχι πλέον όπως παλαιότερα. Σίγουρα το έργο του Γέροντα δεν θα πάει χαμένο. Γέροντα ευλογείτε. <στηνόνιξη> <κύριος. στηνόνιξη> ε, ας ξεκινάμε το θέμα του θανάτου και με αφορμήν το περιστατικό με την αδερφή του Αγίου Ρακληδίου. Εγώ είχα την απορία αν όλοι οι άνθρωποι του Θεού ε, παίρνουν πληροφορία και γεύονται την ώρα του θανάτου τους. Και κατά πόσο ανοιγεύονται ότι θα σωθούν, που μας είπατε ότι οι αδερφή ένιωθε ήρεμη, ε, είχε ειρήνη μέσα τη και αν νιώθουν ταραχή, αν ε, δεν θα σωθούν στο τέλο. Ενώ ο Θεός επιτρέπει σε κάποιου ανθρώπου ή μπορεί να μην το επιτρέψει, πώ. Σίγουρα πιστεύω. ο θάνατο δεν είναι κάτι το ευχάριστο για κανένα από εμά. Ο θάνατος δεν είναι μέσα στη ζωή μα. Αλλά έχουν μια ελπίδα, στην, όχι στα έργα του, αλλά στην αγάπη του Θεού. Ελπίζουν στην αγάπη του Θεού. Δεν ελπίζουν στα καλά του έργα, γιατί δεν λένε ότι εγώ έκανα καλά έργα και έχω φόβο. Εντάξει, λένε εμεί δεν κάναμε τίποτα, αλλά ελπίζουμε στο έλεο του Θεού. Και με την ελπίδα στο έλεο του Θεού, όπω που λέμε στην Εκκλησία, εμπελπίδη ζωή αιωνίου. Στην ελπίδα τη αιώνια ζωή, με τη χάρη του Θεού φεύγουν από αυτόν τον κόσμο ειρηνικοί. Δεν έχουν ταραχή και σύγχυση. Μάλιστα. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος της συνάντησής μας. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό με φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Μητρός και πάντως σου τον Αγίων Αμήν, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Hello, Fran.